Μέραμπα, Γη Γκυμλέρ, καλησπέρα από τη γέφυρα του Βοσπόρου, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκεται η LIFO για να σας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις τουρκικές εκλογές. Λίγες ώρες μόλις μας χωρίζουν από την ώρα που θα ανοίξουν οι κάλπες αύριο για να υποδεχτούν τους Τούρκους ψηφοφόρους που θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος Τούρκος πρόεδρος που θα κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να σας πω πως μόλις ολοκλήρωσα μια εκτενή βόλτα στις γειτονιές του κέντρου της Κωνσταντινούπολης και μοιάζει πως ολοένα και περισσότερες γειτονιές στηρίζουν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Αυτό ισχύει τόσο για παραδοσιακά αντιπολιτευόμενες γειτονιές, όπως είναι η γειτονιά του Τσιχάνγκερ, στην οποία βρισκόμουν πριν λίγες ώρες. Ο κόσμος φαίνεται πολύ ενθουσιασμένος με την υποψηφιότητα Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, αλλά το ίδιο ισχύει και σε πιο παραδοσιακές γειτονιές. Νωρίτερα βρέθηκα στην απέναντι πλευρά της γέφυρας, στη γειτονιά του Φάτιχ, γνωστή για τους πιο φτωχούς και συντηρητικούς ψηφοφόρους της, και παρότι το αίσθημα ήταν υπέρ του Ερντογάν, πρέπει να σας πω πως ήταν πολύ λιγότερο ενθουσιασμένος ο κόσμος από άλλες χρονιές και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Ενδιαφέρον έβριμα επίσης σε όσους νέους έχουμε μιλήσει, είτε πρόκειται για πιο προοδευτικούς είτε πιο συντηρητικούς νέους, φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν την πλάτη τους στον Ερντογάν και να στηρίξουν την υποψηφιότητα Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Μένει να δούμε πως όλο αυτό θα αποτυπωθεί στις κάλπες και πρέπει να σας πω πως η Κωνσταντινούπολη δεν είναι φυσικά η πλέον αντιπροσωπευτική πόλη ολόκληρης της Τουρκίας. Από το 2019, όταν εξέλεξε τον δήμαρχο Εκρέμη Μάμογλου, και έπειτα φαίνεται πως έχει γυρίσει πολύ πιο δυναμικά προς την πλευρά της αντιπολίτευσης. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο ότι οι απόψεις που ακούμε στον δρόμο αντιπροσωπεύουν ευρύτερα το κλίμα σε όλη την Τουρκία. Ωστόσο, τα σημάδια δείχνουν πως μια νίκη Κιλιτσδάρογλου, ενδεχομένως και από την πρώτη Κυριακή, δεν είναι διόλου απίθανο σενάριο. Είμαι ο Νίκος Ευσταθίου από τη γέφυρα του Βοσπόρου και σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σε λίγες ώρες με μία ακόμα ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη για τη LIFO.